τον Άγιο Ιωάννη Καλοκτένη, Μητροπολίτη Θηβών και Έξαρχο Πάσης Βιωτίας, το νέο ελεήμονα τίμησε η τοπική εκκλησία και σύσσωμη η πόλη των Θηβών. Στον ιερό ναό του Αγίου Ιωάννη του Καλοκτένη, πολιούχο της πόλης των Θηβών, τελέστηκε με λαμπρότητα η πανηγυρική θεία λειτουργία, παρουσία των Μητροπολιτών Λίμνου, Θεότιδας και Θηβών, Λεβαδίας και Αυλίδος, με τη συμμετοχή των αρχών του τόπου και χιλιάδων πιστών από την ευρύτερη περιοχή. Κήρυξε ο Μητροπολίτης Θεότιδας Σιμεών, ο οποίος ανέλησε τη δράση και το ρόλο του Αγίου Ιωάννη, χαρακτηρίζοντάς τον πρωτοπόρο για την εποχή του, φιλεύφλαχνο, ενωτικό, αληθινό ποιμένα, ο οποίος γνώριζε το ποιμνιό του και φρόντιζε για την ψυχή τους, αλλά και τις γλυκές τους ανάγκες. Αν όμως ταξιδέψουμε λίγο 8 αιώνες πίσω, θα δούμε πόσο μπροστά ήταν ο Άγιος Ιωάννης ο Καλοκτένης. Έρχεται εδώ να ποιμάνει μια κοινωνία, η οποία κατοικείται από χιλιάδες Εβραίους. Κατοικείται από Αρμενίους, κατοικείται από Σλάβους, κατοικείται από Έλληνες και έρχεται εδώ χωρίς διακρίσεις, χωρίς διαχωρισμούς, να προσφέρει την αγάπη του σε όλους, να κηρύξει την Ανάσταση σε όλους, να μην ξεχωρίσει κανένα. Έρχεται εδώ για να διακονίσει την ενότητα, τη συνοχή, χωρίς να υπάρχουν ούτε κοινωνικά ευρωπαϊκά ταμεία, χωρίς να υπάρχει καμία οποιαδήποτε άλλη πολιτική, έρχεται να εφαρμόσει τη μία και μόνη πολιτική αγάπης πραγματικής που υπάρχει, που είναι το Ευαγγέλιο του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Τι πιο πρωτοποριακό να ιδρύει σε εκείνη την εποχή, να ξεκινήσω από το πιο ευαίσθητο, Παρθενώνα. Μιλούμε σήμερα για τη βία που υφίστανται οι γυναίκες και ορθώς ομιλούμε για την καταπίεση που υφίστανται, για την ανισότητα στα δικαιώματά τους. Ομιλούμε για όλα αυτά και προβληματιζόμεθα με τόσες γενικοκτονίες. Και βλέπουμε 8 αιώνες πίσω να έχει ένας πατέρας και να παίρνει στην αγκαλιά του τις κοπέλες της εποχής. Όχι για να τις κάνει καλόγριες ή για να τις κατευθύνει μέσα σε μία συγκεκριμένη στόχευση, αλλά για να τις δώσει οντότητα, προσωπικότητα, να μάθουν μία τέχνη, να προστατευθούν, να μπορέσουν να σταθούν στη ζωή. Να πώς αποδεικνύεται πόσο μπροστά είναι η Εκκλησία, έστω κι αν βρισκόμαστε πολλούς αιώνες πίσω. Ακολούθησε η λιτανεία της εικόνας του Αγίου, συνοδευόμενη από άγημα του στρατού, υπό τους ήχους της εξαιρετικής φιλαρμονικής ορχήστρας της Στίβας. Οι λατρευτικές εκδηλώσεις κορυφώθηκαν στο προάβλιο του Ιερού Ναού με τον χαιρετισμό του Ποιμενάρχη της Βιωτικής Εκκλησίας Γεώργιου και τις δηλώσεις των αρχών της Βιωτίας. Ήρθαμε όλοι για να αναπροθέσουμε τον σεβασμό, την αγάπη, την ευγνωμοσύνη και την τιμή σε αυτόν τον άνθρωπο του Θεού για όλα όσα έκανε για την πόλη και τη Βιωτία. Και τα στίγματα, όπως είπα και χθες, και τα σημάδια που έμειναν είναι έντονα, που σημαίνει τα αποτυπώματα της ζωής του Αγίου Ιωάννου, της πνευματικής του υποστάσεως, αλλά και της άβρας της θεϊκής που εξέπεμπε και εξέφραζε με την αγάπη του σε μια πόλη τότε ελαττυμένη και κατεστραμμένη από τους Νορμανδούς που είχαν τα πάντα αφανίσει, έδωσε άνεση, παρηγοριά και δύναμη για τη συνέχεια της ζωής. Ας τον τιμήσουμε λοιπόν και ας συνδευτούμε από την υπέροχη πνευματικότητά του και την αγία προσωπικότητά του. Και όλα όσα εκείνος έκανε, όχι απλώς μας συγκινήσουν, αλλά ας μας προβληματίσουν, γιατί όπως προείπε και ο Άγιος Θεότιδος στην ομιλία του, τον ευχαριστούμε, για την εποχή του ήταν πρωτοπόρος, σπουδαίος, και γι' αυτό ακριβώς, παρότι είχε αναφορά η Αποστολική μας Μητρόπολη σε μεγάλα ονόματα, θέλησε σε αυτόν τον άνθρωπο του Θεού να θέσει την προστασία της σκέπης της πόλης. Μεγάλη γιορτή για τη Θήβα,
Ο Ιωάννης ο Καλοκτένης δεν είναι μόνο ότι εξάπλωσε τη χριστιανική πίστη, αλλά 9 αιώνες πιο πριν, περίπου 900 χρόνια πιο πριν, επανόρθωσε τη Θήβα και κατάφερε να επιφέρει κοινωνική συνοχή σε όλες τις δραστηριότητες, όχι μόνο τις κοινωνικές, όχι μόνο τις οικονομικές, αλλά κοινωνική συνοχή, όπως ακριβώς το είπα. Αυτό είναι το μεγάλο του επίτευγμα και γι' αυτό είναι πολιούχος της πόλης μας. Χρόνια πολλά στη Θήβα, στους Θηβαίους πολίτες, στις Θηβαίησες. Σήμερα πράγματι γιορτάζουν τον πολιούχο Άγιο τους, τον Γιάννη τον Καλοκτένη, που διακρίθηκε όχι μόνο για το χριστιανικό του έργο, αλλά και για το κοινωνικό του έργο. Είναι η μέρα χαράς, είναι η μέρα ευχών, υγεία σε όλους, ευημερία και αλληλεγγύη. Λαμπρή γιορτή, σε μια λαμπρή μέρα γιορτάζει ο πολιούχος της Θήβας, ο Άγιος ο Γιάννης ο Καλοκτένης, με τα διαχρονικά μηνύματα τα οποία εκπέμπει, και αυτά είναι η αγάπη και η καταλλαγή και η ενότητα του λαού. Είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό μήνυμα, ένα σημαντικό μήνυμα για τις ημέρες μας, τις δύσκολες μέρες τις οποίες έχει και διάγει ο ελληνικός λαός. Για μας είναι σημαντική ημέρα, νομίζω γιορτάζει ο πολιούχος της πόλης μας. Μια πόλη, όπως είπε και ο Σεβασμιότατος, αυθιότητος, φωτεινή και λαμπρή. Οπότε, ξέρετε, για μας είναι ιδιαίτερη τιμή που είχαμε έναν ιεράρχη τέτοιον, τον οποίο τιμούμε τη μνήμη του, ο οποίος αναμόρφωσε, όπως γνωρίζουμε όλοι, την περιοχή μας. Άρα, λοιπόν, σε εμάς έχει αφήσει μια πάρα πολύ σοβαρή κληρονομιά και μια παρακαταθήκη και μας κάνει βέβαια πολύ δυσκολότερη και πολύ μεγαλύτερη την ευθύνη να μπορέσουμε να συνεχίσουμε για εμείς αυτό το έργο το οποίο έκανε και ο Άγιος Ιωάννης ο Καλοκτένης. Να ευχηθώ χρόνια πολλά σε όλους τους Θηβαίους, σε όλους τους δημότες της Θήβας, ανεξαρτήτως και όπου και αν βρίσκονται, και να ευχηθούμε του χρόνου να είμαστε όλοι καλά, να ξαναγιορτάσουμε πάλι για αυτή τη σημαντική ημέρα. Μια λαμπρή μέρα για την Θήβα, μια λαμπρή μέρα για την όμορφη πόλη της Θήβας. Σήμερα λοιπόν η Θήβα γιορτάζει, χρόνια πολλά σε όλους, μια γιορτή η οποία είναι αφιερωμένη στον πολιούχο της, τον Άγιο Ιωάννη τον Καλοκτένη.